Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο καθαριότητας που μου το ζητάτε πάρα πολύ συχνά και αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα θα καθαρίσουμε την κουζίνα. Στην ουσία τι θέλω, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, επειδή θέλω όταν θα έρθει η μέρα να κάνουμε τον γενικό για να στρώσουμε τα χαλιά μας, θέλω να έχω τελειώσει με τα περισσότερα πράγματα και θέλω να έχω τελειώσει βασικά με τα ντουλάπια του σπιτιού, να είναι όλα καθαρά και όλα έτοιμα. Και είπα, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το δωμάτιο του Αλέξανδρου και το μπάνιο, τώρα να δούμε την κουζίνα που μου πήρε και αρκετό χρόνο, δεν πρόλαβα βέβαια να τα κάνω όλα, θα σας τα πω στο τέλος. Και ξεκινάω από άκρη-άκρη που είναι τα ποτήρια μας. Θα σας μιλάω σε αυτό το βίντεο γιατί περισσότερες μου είπατε ότι σας αρέσει περισσότερο να σας μιλάω παρά να βάζω σχέτη μουσική. Οπότε είπα να ακούσω την πλειοψηφία και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ 27 λεπτά μπιρι-μπιρι. Έχω ξεκινήσει εδώ με το ντουλάπι με τα ποτήρια, το οποίο είναι από αυτά που δεν μου αρέσει να κάνω όταν έρχεται η ώρα να τα καθαρίσω, γιατί έχουν έτσι, έχει πολλά πράγματα μέσα, τα οποία είναι και γυάλινα και θέλουν προσοχή και λίγο έτσι με δυσκολεύει στο να τα καθαρίσω. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να γίνει. Τα τρία πρώτα ράφια δεν τα χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί έχω πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε για κάποιο τσάι είτε για κόσμο. Στο κάτω-κάτω, αυτό που φτιάχνω τώρα, βάζουμε τα καθημερινά μας. Και εδώ σας έχω το before. Θα σας κάνω σε κάποια από τα ντουλάπια ένα before και after για να βλέπετε έτσι τη διαφορά. Σε κάποια που δεν σας έχω κάνει, σας δείχνω και μερικά από αυτά στο τέλος του βίντεο, θα τα δείτε. Και τώρα πάμε δίπλα, που είναι τα πιάτα. Μπολάκια, πλαστικά παχαιτάκια πολλαπλών χρήσεων, είτε γυάλινα, έτσι έχω όλα αυτά εδώ. Εδώ έκανα και ένα ξεκαθάρισμα, αφαίρεσα κάποια τα οποία δεν τα χρειάζομαι πλέον και δεν τα χρησιμοποιώ όλο αυτό το διάστημα, οπότε τα χάρισα στη μαμά μου, η οποία σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσει κάπου. Και ξεκινάω, εννοείται, στα πάνω-πάνω ράφια βάζω τα πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε καθημερινά, γιατί όπως τα είδατε χρειάζομαι σκαμπό για να ανέβω, γιατί είναι αρκετά ψηλά τα ντουλάπια και δεν φτάνω, αλλά κάτω-κάτω βάζω αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά και προσπάθησα στα πιατάκια να τα βάλω με μια σειρά, δηλαδή ξεκίνησα από το πιο ψηλό και πήγα στο πιο κοντούλι. Τα κατάφερα, θα το δείτε στο after που σας έχω κάνει, γιατί δεν είχα ξεχάσει να κάνω before. Σας βάζω εδώ τα πλάνα λίγο πιο γρήγορα για να μην σας κουράσω με το να διάσω και αυτό το... το ράφι και βουαλά, δείτε πόσο πιο πολύ, βασικά άδειασε ο χώρος γιατί έβγαλα αρκετά και τι ωραία και οργανωμένα που ήταν τα πιάτα. Και τώρα πάμε στην μία την τροφοθήκη που έχει έτσι τα snacks στην ουσία και ξεκινάω πάλι από πάνω πάνω που βάζω αυτά που δεν χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι και ένα ράφι το οποίο, επειδή περνάει μέσα και ο σωλήνας του απορροφητήρα, δεν βολεύει και για πάρα πολλά πράγματα. Βάζω όμως γιατί έχει και βάθος μέσα, αλλά okay, καταλάβατε τι εννοώ, ότι δεν μπορώ να βάλω μπροστά πολλά. Και ακριβώς από κάτω έχω ένα καλάθι, βασικά δύο καλάθια, στα οποία έχω όλα τα πράγματα για το ταπεράκι του Αλέξανδρου. Και ακριβώς από κάτω όλα τα snacks, σοκολατίτσες, καραμελίτσες και τέτοια πράγματα. Σας έκανα και ένα κοντινό έτσι να δείτε τον καθαρισμό μέσα αυτού του ντουλαπιού, το οποίο βλέπετε είναι πάρα πολύ βαθύ. Κάποια από αυτά με βολεύουν γιατί μέσα στο βάθος βάζω πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε σχεδόν ποτέ, αλλά σε κάποια δεν βολεύει. Π.χ. σε αυτό εδώ πέρα που είναι η τροφοθήκη και όλα τα χρησιμοποιούμε, υπάρχουν πράγματα τα οποία πάνε πίσω-πίσω και μετά ξεχνιούνται και λίγουν και αυτό είναι που δεν μ' αρέσει το συγκεκριμένο το ντουλάπι. Στα άλλα που έχουν το βάθος μέσα που είναι σε ακριβό σημείο μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να σας δείξω και εδώ ένα before και after που θα καταλάβετε έτσι αρκετή διαφορά. Όχι τόσο γιατί τα πάνω είναι σε καλή κατάσταση, αλλά εδώ εντωμεταξύ τα έχω όλα ίδια. Δεν ξέρω αν είδατε, δεν είναι ότι έκανα τόσο πολύ οργάνωση. Κάποια ντουλάπια τα οργάνωσα, απλά περισσότερα από αυτά θέλανε καθάρισμα απλά, ειδικά τα συρτάρια. Τα συρτάρια άνοιγα, τα έβλεπα και πραγματικά έλεγα πότε και πότε θα έρθει η μέρα. Και εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου ντουλάπια, σας το έχω ξαναπεί, γιατί έχω βάλει όλα μου τα τσαγάκια ψηλά και κάτω όλα τα μπαχαρικά. Και δεν ξέρω, είναι από αυτά τα ντουλάπια που τα έχω οργανώσει στο 100% έτσι όπως θέλω και με βολεύουν όπως είναι. Και είναι από αυτά που όταν τα ανοίγω, τους επειδή έχουν και τα πολλά χρώματα, έτσι μ' αρέσει και χαίρομαι που τα βλέπω. Thank you.
να το αυτό το ντουλάπι που σας έλεγα με το κρυφό σημείο που αυτό ναι με βολεύει, διότι στα κρυφά σημεία μέσα έχω βάλει ας πούμε κάποια ποτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σπάνια ή έχω βάλει κάποιες χαρτοπετσέτες, γιατί έχω και στο βάθος και άλλες χαρτοπετσέτες, δεν είναι μόνο αυτές που βλέπετε εκεί, ξέρετε ότι συλλέγω χαρτοπετσέτες, βάζω πράγματα τα οποία ναι δεν χρειάζομαι πολύ, θυμάμαι πάνω κάτω που είναι έτσι ώστε όταν χρειαστεί να τα βγάλω να τα θυμάμαι. Αυτό είναι ένα ντουλάπι το οποίο δεν μου αρέσει η οργάνωση στην οποία έχει γίνει, αλλά οκ, okay, το θέμα είναι ότι βγάζω άκρη, αυτό είναι που μου αρέσει, ότι παρόλο που δεν είναι 100% οργανωμένο βγάζω άκρη. Τώρα στα αριστερά είναι το ντουλάπι που βάζω τα φάρμακα και δεν ξέρω αν θυμάστε πιο παλιά, ότι σε ένα τα προηγούμενα βίντεο είχα κάτι θεματάκια έτσι σε κάποια comments, οπότε αποφάσισα και σε αυτό το βίντεο καθαρισμού κουζίνας να μην σας δείξω αυτό το ντουλάπι. Και εδώ έχουμε το before, χαμός, και εδώ έχουμε το after. Δείτε τι πιο ωραία που έχουν κάτσει τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είμαι στο 100% ok. Και εδώ θα σας αφήσω χωρίς να σας μιλάω να δείτε την τροφοθήκη που έχουμε τα τρόφιμα, μακαρόνια, όσπρια και τέτοια. Αυτά τα σκαλάκια, να ξέρετε, τα έχω πάρει από Jumbo και βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί βάζω τα προϊόντα με ημερομηνία λήξης, βάζω αυτά που λήγουν αργότερα πίσω και τα άλλα μπροστά, και με βολεύει γιατί βλέπω κιόλας τι απόθεμα έχω. Εδώ είναι ένα ντουλάπι στο οποίο είναι πιο πολύ αποθηκευτικός χώρος, γιατί έχω πράγματα τα οποία βασικά και ηλεκτρικές συσκευές και όχι, πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, και αυτό είναι ένα ντουλάπι το οποίο έχει βάθος μέσα, έχει έτσι ένα κρυφό σημείο, εκεί μέσα έχω την καφετιέρα όπως βλέπετε που είναι άκρη-άκρη, και πιο μέσα έχω μια συσκευή που φτιάχνεις ρύζι, έχω κάποια πυρέξ τα οποία δεν χρησιμοποιώ συχνά και τέτοια πράγματα. Ό,τι χρησιμοποιώ συχνά το βγάζω προς τα έξω για να μπορώ και να το βλέπω και να το παίρνω εύκολα. Και πάμε στο ντουλάπι κόλαση. Δεν ξέρω, δεν με βολεύει επειδή είναι εκεί πέρα και ο κάδος, κάπως βγαίνει, αλλά φοβάμαι ότι αν τον βγάλω δεν θα μπορώ μετά να τον ξανασυναρμολογήσω. Και προσπαθώ έτσι στο πλάι να χώνομαι για να καθαρίζω, είναι και όλοι σωλήνες και καλώδια και έτσι είναι λίγο περίεργο. Αλλά είναι ένα ωραίο ντουλάπι που μπορείς να φυλάξεις εκεί τα απορρυπαντικά, και βάζω εννοείται και το λάδι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το βάλω κάπου αλλού κάποια στιγμή. Όλο το λέω και όλο δεν το κάνω, γιατί δεν θα ήθελα να είναι στα απορρυπαντικά. Όχι ότι έχει πάθει κάτι, σφραγισμένο το βάζουμε πάντα. Απλά έτσι δεν θα ήθελα να βρίσκεται εκεί, αλλά είναι το μοναδικό ντουλάπι που δεν έχει ράφι από πάνω, οπότε χωράει και αυτή η νταμιτζάνα, όπως λέγεται. Και τώρα πήγαμε ακριβώς δίπλα, που είναι ένα ντουλάπι που και εδώ πιο πολύ είναι σαν αποθηκευτικός χώρος. Έχω αποθηκεύσει κάποια από τα τάπερ τα οποία δεν χρησιμοποιούμε τόσο συχνά, γιατί θα είδατε ότι τα περάκια έβαλα στην τροφοθήκη πάνω-πάνω. Αυτά παίρνουμε πιο συχνά και όχι αυτά. Το μόνο που παίρνω σε καθημερινή βάση από εδώ μέσα είναι είτε το σουρωτήρι είτε την τοστιέρα.
Και ναι, επιτέλους ήρθε η ώρα να καθαρίσω τα συρτάρια, τα οποία δεν τα είχα κάνει μέσα στον Αύγουστο. Είχα ξανακάνει μέσα στον Αύγουστο έτσι λίγο πιο σύντομο καθάρισμα στα ντουλάπια της κουζίνας. Και αυτά δεν είχα προλάβει και δεν θυμάμαι ειλικρινά από πότε είχα να τα κάνω και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Θα σας δείξω και πιο μετά στο τέλος του βίντεο με τι καθαριστικό καθαρίζω εγώ την κουζίνα μου. Είναι ένα καθαριστικό το οποίο το εμπιστεύομαι γιατί το χρησιμοποιώ χρόνια και είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, vegan, γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ σαν καθαριστικό και καθαρίζει πολύ καλά και το εμπιστεύομαι για τα ντουλάπια της κουζίνας και τον μπάγκο. Θα σας δείξω εδώ πάλι και τα συρτάρια και θα επανέλθω. Πάμε τώρα να κάνουμε τα ντουλάπια απ' έξω, όπου πρώτα, όπως σας έχω πει, ξεσκονίζουμε και μετά καθαρίζουμε, διότι αν πας να καθαρίσεις με βρεγμένο πανάκι σε μια σκονισμένη επιφάνεια, νομίζω πως καταλαβαίνετε όλοι τι θα γίνει εκεί. Οπότε με αυτά τα πανάκια τα Swiffer με έχουν βολέψει πολύ. Απλά όταν είναι να χρησιμοποιήσω πανάκι στην κουζίνα, μου το είχε πει μια κοπέλα από εσάς αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και άδικο. Μου είχε πει ότι είχε φτιάξει μια λευκή κουζίνα σαν και εμένα, αλλά δεν την είχε ενημερώσει κανείς ότι καλό θα ήταν να μην την καθαρίζει με πανάκια τα οποία έχουν χρώμα, γιατί μπορεί να μένει το χρώμα πάνω και σιγά σιγά να αρχίζει να λιώνεται το χρώμα της κουζίνας. Οπότε έχω πάρει κάποια πανάκια, σαν αυτό που βλέπετε, που κρατάω εδώ και καθαρίζω, που είναι πετσέτες μιας χρήσης, είναι πετσέτες για μαλλιά μιας χρήσης, τις οποίες τις είχα πάρει για να ταμπονάρω τα μαλλιά μου όταν είμαι μέσα στο μπάνιο
και να μπαίνει μετά η μάσκα έτσι ώστε να γίνεται πιο σωστή δουλειά. Μετά είδα ότι αυτό δεν με βόλεψε, οπότε χρησιμοποιούσα πετσέτες πολλαπλών χρήσεων, να καλά το λέω. Και κράτησα αυτά τα πετσετάκια για την κουζίνα, όπου χρησιμοποιώ ένα κάθε φορά και μετά το πετάω, γιατί δεν είναι για πολλές χρήσεις. Στο διαδίκτυο μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Αν γράψετε πετσέτες μαλλιών μιας χρήσης, θα σας τις βγάλει, είναι ωραίες και είναι και, νομίζω είναι και βαμβακερές, οπότε δεν νομίζω πως θα έχω θέμα με την ντουλαπάκια μου. Και εδώ ήρθε η αγαπημένη μου ώρα, αυτό που αγαπώ πιο πολύ να κάνω, να καθαρίζω τον πάγκο και τον τοίχο της κουζίνας. Αλήθεια σας λέω, είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές στο σπίτι, ειδικά και που σαπουνίζω τα μάτια στο φούρνο, πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί έτσι τόσο πολύ. Και τα παίρνω όλα, τα βάζω πάνω στην εισίδα, όλα, εκτός από τον φούρνο μικροκυμάτων που δεν μπορώ να το σηκώσω, είναι πάρα πολύ βαρύς. Και τα αδειάζω όλα έτσι ώστε να μπορώ να σαπουνίσω με την άνησή μου, να τα καθαρίσω όλα. Πάλι με το ίδιο προϊόν τα καθάρισα όλα αυτά που θα σας δείξω στο τέλος. Τη μόνη διαφορά που έχω κάνει είναι στα μάτια της κουζίνας και θα σας την πω. Μια αγαπημένη μου δουλειά είναι να καθαρίζω το νεροχύτη. Και εδώ μου αρέσει βασικά οποιαδήποτε δουλειά του σπιτιού έχει να κάνει με νερό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και σαπούνισμα έτσι ρε παιδί μου να καθαρίζεις. Συνήθως καθαρίζω με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Γιατί το ξύδι διώχνει και τα άλλα, τα κάνει και μια πολύμανση και το σαπούνι κάνει τη σαπουνάδα που εγώ θέλω να βλέπω τη σαπουνάδα γιατί νιώθω ότι καθαρίζει. Το θέμα είναι ότι αυτή η μαύρη γρανιτένη, αν το λέω καλά, νηπτήρες, νεροχύτες, ξέρετε το θέμα μου με το νηπτήρα και το νεροχύτη είναι σκορδοκρεμμύδι που σας έχω πει. Θέλω να σας πω ότι κρατάνε πάρα πολλά άλατα, πάρα πολλά, δηλαδή αν φτιάχνετε κουζίνα δεν ξέρω δείτε το, βέβαια είναι πολύ ωραίοι, μου αρέσουν πολύ περισσότερο από ότι ανοξείδωτοι, αλλά πάρα πολλά άλατα παιδιά και αναγκάζομαι μια φορά την εβδομάδα να ψεκάζω με βιακάλ έτσι ώστε να φύγουν, γιατί διαφορετικά δεν φεύγουν. Και με το βιακάλ σκεφτείτε που εγώ το έχω τα καλύτερα καθαριστικά που βάζω στο σπίτι, δηλαδή σας το έχω πει άπειρες φορές ότι το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στο μπάνιο και εδώ στο νεροχύτη. Θέλει τρίψιμο για να φύγει από τον γρανίτη, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να μου συστήσετε, να μου προτείνετε κάποιο καθαριστικό για γρανίτες ίσως, δεν γνωρίζω, αλλά θα ήθελα έτσι να μου πείτε τη γνώμη σας και για γρανιτένια πλακάκια, γιατί το ίδιο έχω και στο πάτωμα του σπιτιού που σας έχω πει, έχω βρει ένα καθαριστικό που τα γυαλίζει, αλλά όχι σε αυτό το σημείο που νιώθω ότι ναι, ωραία, καθαρά πλακάκια.
εννοείται ρίχνουμε και ένα σκούπισμα γιατί πέσαν αρκετά ψίχουλα μέσα από τα ντουλάπια. Θέλω να σας πω ότι η σκούπα που έχω είναι η Dyson V8 Animal, νομίζω. Αν έχω κάνει λάθος θα σας γράψω τη σωστή ονομασία από κάτω. Να ξέρετε ότι είναι καταπληκτική, είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει στο σπίτι. Ειλικρινά σας το λέω, αξίζει τα χρήματά της το 100%. Και είμαστε σχεδόν πανέτοιμοι θα έλεγα, γιατί δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα μα όλα. Τι δεν πρόλαβα, να καθαρίσω πλυντήριο πιάτων, φούρνο, φίλτρα, απορροφητήρα και ψυγείο, κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα με πιέζει ο χρόνος να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο, οπότε δεν θα τα καταφέρω. Πάντως έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά μέσα στα ντουλάπια τα οποία ναι μεν, αλλά... τι εννοώ, ναι μεν τα είχα κάνει τον Αύγουστο, αλλά όσο να είναι, βασικά είχα κάνει όλα τα ντουλάπια τον Αύγουστο. Το μόνο που δεν είχα καταφέρει να κάνω, τα μόνα βασικά είναι τα συρτάρια, στα οποία έδωσα και μεγαλύτερη προσοχή, γιατί δεν τα είχα προλάβει εκείνη την ημέρα, γιατί τα είχα αφήσει και δεν θυμάμαι από πότε είχα να καθαριστούν, είναι η αλήθεια, αλλά μπήκε μια τάξη, έτσι λίγο τα οργάνωσα, τι χρειάζομαι για το μαγείρεμα, από κάτω έχω βάλει πιο πολλά για γλυκά, να εδώ, πράγματα τα οποία χρειάζομαι, τα φτιάχνω γλυκά. Και εδώ κάτω μπήκε μια πολύ ωραία τάξη. Βρήκατε κάποια τα οποία είχαν χαλάσει απορριπαντικά, θα μου πείτε πώς γίνεται. Είναι ένα απορριπαντικό που είχα πάρει για τρόφιμο, οπότε τα πέταξε γιατί είχαν έτσι αλλοιωθεί λίγο τα χρώματά τους. Και εδώ στα τρόφιμα έγινε πολύ ωραία δουλίτσα, το οποίο και αυτό το είχα καθαρίσει το ντουλάπι πάλι πρόσφατα. Βασικά το είχα καθαρίσει και τον Αύγουστο, αλλά το είχα καθαρίσει και λίγο καιρό πριν, γιατί κάτι μου είχε χυθεί μέσα και τα είχα βιάσει όλα και τα είχα καθαρίσει. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα στο και εδώ πέρα. Άδειασα και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήθελα, γιατί εδώ έχω και κάποια τρόφιμα εδώ, κονσέρβες κλπ. Αλλά πιο πολύ σαν αποθηκευτικό χώρο το έχω για διάφορα έτσι μπουκάλια για νερό κλπ. Πριν κλείσω να σας πω ότι με αυτό εδώ καθάρισα όλη την κουζίνα μου. Είναι από Echoes, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, γιατί είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, είναι και vegan. Και δεν ξέρω, νιώθω, επειδή το χρησιμοποιώ και πολλά χρόνια, νιώθω πάρα πολύ σίγουρη που το χρησιμοποιώ πάνω στον πάγκο της κουζίνας μου. Τώρα εδώ θα παρατηρήσατε, έριξα ξύδι, έχω ρίξει και το έχω αφήσει ακόμα, δεν το έχω ξεπλύνει. Να, αυτό θέλει πέταμα, τώρα ξέχασα. Γιατί το κάνω αυτό σχεδόν μια φορά την εβδομάδα, ρίχνω μέσα στα σιφόνια ξύδι για να μην μυρίζουν, έτσι, αντί να βάζω χλωρίνη, γιατί δεν θέλω να βάζω πολύ χλωρίνη στην κουζίνα. Στην τουαλέτα βάζω, είναι η αλήθεια. Και τα μάτια της κουζίνας, δείτε τι ωραία που γυαλίζουνε. Τα καθαρίζω με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Τρίβω ελαφρά και μετά απλά το σκουπίζω. Και τώρα, επειδή μπορεί να σας δημιουργηθεί κάποια απορία πώς καθαρίζω τα φίλτρα από τον απορροφητήρα, εγώ προσωπικά τα βάζω στο πλυντήριο πιάτων και γίνονται ολοκένουργια και μυρίζουν εκεί υπέροχα. Αυτά λοιπόν, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, έχουμε και φρέσκα λουλουδάκια εδώ που μου έστειλαν από μια εταιρεία, πολύ όμορφα. Αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησα ωραία παρέα και να σας έδωσα κίνητρο να σηκωθείτε, να καθαρίσετε ντουλάπια και κουζίνες, γιατί σιγά σιγά παιδιά θα στρώσουμε, είναι η αλήθεια, οπότε όσο πιο πολλά βγαίνουν από το γενικό, τόσο το καλύτερο, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να τρέξω, να προλάβω, να καθαρίσω εσωτερικά όλα μου τα ντουλάπια και μετά να κάνω το γενικό μου και να είμαι πιο άνετη. Τώρα θα, δεν ξέρω, πείτε μου αν σας ενδιαφέρει να δούμε καθαρισμό φούρνου, πλυντηρίου πιάτων και ψυγείου. Γράψτε μου. Αυτά, σας φιλώ.